στο ξενοδοχείο. Στα Κόντε Ντελμάρε. Είσαι τρελός ρε Μίκη που θα μου φέρεις το πακέτο στο σπίτι. Στο ξενοδοχείο φέρτο μου. Θα είμαι εκεί σε κάνα μισάωρο. Έχω κλείσει την κόκκινη σουίτα. Θα μου στείλει ένα κομμενάκι όνειρο. Όχι, όχι Ρωσίδα. Αφού με ξέρεις, εγώ στη βίζα είμαι καλά τζαφέτικος. Δικιά μας είναι. Θέλω τα λεφτά να μένω στη χώρα μου. Έλα, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί, τελείωνε. Τι είναι, μωρί, τι κοιτάς? Είσαι ο κύριος Αλταμούρας. Μπορεί, εσύ ποιος είσαι? Μισό, έχω να σου δώσω κάτι. Τι είναι? Αυτό, με πολύ αγάπη από το φίλο στον Μπίλι. Τι κάνεις, κύριε Κάθερμα? Κοίτα να δεις που κόλλησε. Μισό λεπτό κύριε Σαλταμούρα, δεν είναι τίποτα, θα τελειώσουμε. Σε κοιμεντώσω, ρε. Μισό λεπτό κύριε Σαλταμούρα. Ανάτο, είχε κολλήσει ασφάλεια κύριε Σαλταμούρα. Κύριε Σαλταμούρα μου, δεν μου το σκότωσα. Κύριε Σαλταμούρα, τηλέφωνο, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Τι έγινε, ρε, τελειώσες? Μόλις. Πέθανε. Εντελώς. Πιο εντελώς δεν γίνεται. Κύριε Μπίλι, σας αφήνω τώρα, γιατί θα αρχίσει να μαζεύεται κόσμος. Καλά. Παίρνω μετά για τον Μπέρντε. Ένα δωμάτιο θα ήθελα, παρακαλώ. Ναι, μια ταυτότητα, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριος Αλταμούρας. Σας περιμέναμε. Εμένα? Ναι, βεβαίως. Η κόκκινη σουίτα σας είναι έτοιμη. Η καλύτερη μας σουίτα. Μάλλον πρόκειται για... ναι, ξέρω. Μανώ, οδήγησε παρακαλώ τον κύριο Αλταμούρα στο κόκκινο δωμάτιο. Μάλιστα. Ναι. Από εδώ, παρακαλώ. Καλή διαμονή. Γεια σας. Καλά, όλα καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Που φτιάξατε τη μέρα. Γεια σας και εμένα. Καλέ, αυτός γιατί έκανε σαν να μην ήξερε τίποτα? Γιατί περιμένει γκόμενα, μωρή, δεν καταλαβαίνεις? Ας το διάλο. Εδώ είμαστε. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Αν χρειαστείτε κάτι, καλέστε το 0 και θα βγει η ρεσεψιόν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, κύριε. Α, Μάνο. Α, δεν θέτε. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Το ξέχασα, μου διαφύγει. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή. Στο καλό. Ναι. Έλα ρε Βαγγέλη. Sorry ρε φίλε. Πήγες μαγαζί, ε? Ναι, δεν σε ειδοποίησα γιατί κατέβηκα ξαφνικά Αθήνα. Ναι, να γνωρίσω τους γονείς της Μερούλας. Τίποτα. Το μάθανε ότι παντρευτήκαμε κρυφά και γίναν έξαλλοι. Ζήτησαν να με γνωρίσουν. Δεν τους καλάρεσε ότι έχω καφετέρια στη Ζαχάρο, γι' αυτό. Τι θα κάνω? Θα κοιτάξω να τους κάνω καλή εντύπωση. Καλά, έχει χάρη που λατρεύω τη Μερούλα, αλλιώς για κανένα κερατά δεν θα το έκανα αυτό. Ναι. Ποιος, τα πεθερικά μου?
Φτιαγμένοι. Έχουν λέει ένα εργοστάσιο ξυλίας. Κάτι τέτοιο. Βαγγελάκη, κάτσε γιατί έχω κλείσει, ε. Ναι, έχω... Απ' τη Μερούλα. Έλα, γεια, σ' αφήνω. Γεια. Ναι, έλα, αγάπη μου. Όλα καλά, μια χαρά. Εσύ που είσαι? Πάω λίγο από τη Ρένα να μου δώσει το δώρο για το γάμο. Ένα τα πούμε και λιγάκι και θα έρθω κι εγώ από εκεί. Βολεύτηκες εσύ? Ναι, ναι, μια χαρά, μόνο που... Τι έγινε? Τίποτα, ήρθα στο ξενοδοχείο εδώ. Αλλά πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Είχανε κρατήσει στο όνομά μου την καλύτερη σουίτα τους. Τι να σου πω. Κάτι τέτοιες εκπλήξεις τις κάνει συνήθως ο μπαμπάς. Πάντως καλό αυτό. Ποιο είναι το καλό? Που μας κάνει δώρο τη σουίτα. Φαίνεται πως θέλει να δείξει καλή διάθεση εν ώψη της συνάντησης με το γαμπρούλι του. Καλά, πού το ήξερε πως θα είμαι εδώ? Ε, ναι, δεν ξέρεις. Ο μπαμπάς από παλιά έχει ανθρώπους παντού. Δεν καταλαβαίνω. Και πώς να σου το εξηγήσω? Ο μπαμπάς παλιά ήταν πράκτορας. Προπό? Όχι ακριβώς. Τη Σκύπ. Αμάν. Μην ταράζεσαι. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Μόνο μην αρχίσει τίποτα κομμουνιστικά και όλα θα πάνε καλά. Πόσο κομμουνιστικά δηλαδή? Μην του πεις ότι ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Α, τόσο καλά. Έλα, κλείνω και έρχομαι από εκεί. Καλά, φρόντισε να είσαι εδώ πριν έρθουν. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Είπε ο Ναπολέον τη νύχτα πριν το Βατερλό. Σουίτα, παρακαλώ. Ε, στο κύριο Σαλταμούρα πάτε? Ναι, παρακαλώ. Ε, στον έκτο όροφο, στο 601. Στο. Πολύ. Αμάν, ήρθανε. Ήρθανε. Ποιος είναι, παρακαλώ? Room service. Δόξα τω Θεώ. Έλα, έλα, κλείσε. Συγγνώμη. Πόρτα, ντε. Μάλιστα. Αμέσως. Ο κύριος Σαλταμούρας. Μάλιστα, ο ίδιος. Εσείς? Αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες. Μάλιστα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Από ποιον? Από την Κοκό Σανέλ. Από την Κοκό... Δεν σας καταλαβαίνω. Το κογιότ μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να δουλεύουμε μαζί σας. Ποιος σας το είπε αυτό? Το κογιότ, ε. Αυτός που κυνηγάει τον μπιμπιπ. Γάτα είσαι τελικά, ε. Μ' αρέσει που κάνεις τον αθώ. Άντε πάει. Άντε πάει. Το νου σου, ε. Ναι, το νου σου. Αγάπη μου, τι είναι πάλι? Μόλις τώρα βγήκα από το μπάνιο και μου ήρθε ένα δέμα. Λες να είναι από τον μπαμπά σου? Έλα βρε αγάπη μου, ας τα δέματα τώρα και τράβα να ετοιμαστείς. Όπου να είναι θα έρθουν οι γονείς μου. Ο κύριος Σαλταμούρας, παρακαλώ. Στο 601, στον έκτο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κάπου σας έχω ξαναδεί εγώ εσάς? Όχι, δεν νομίζω. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα που τα πάμε. Ποιος? Εγώ. Ποιος εγώ? Ο κύριος Σαλταμούρας. Μάλιστα, ο ίδιος. Δεν είσαι κακός? Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και η μητέρα μου, αλλά... Έχω ξανάρθει εγώ εδώ μέσα, είχε γίνει ένα bachelor party. Καλά, χαμός. Αστυνομία, κακό. Συγγνώμη, ποια είστε, μαντάμ? Ζανέτ, Κλαούντια, Γογό, ό,τι θέλει ο πελάτης. Μάλιστα, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι παντρεμένος. Α, δεν πειράζει. Όλοι είναι. Όλοι είναι. Τι κάνετε εκεί, κυρία μου, γιατί γδύνεστε? Γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Έχω κάτι να κρύψω. Ένα λεπτό, να πάρω ένα τηλέφωνο τη γυναίκα μου, ένα λεπτό. Οκ. Αλλά θα τη χρεώσω και αυτή. Σταματήστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, έλα αγάπη μου. Δεν μου λες αγάπη μου, μέχρι που φτάνουν οι εκπλήξεις του μπαμπά σου? Τι μου στείλε? Πού να σου εξηγώ τώρα τι μου στείλε.
Ναι, για έλα γρήγορα και θα τα ξεδιαλύνουμε εδώ, ελπίζω. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Σερβίρομαι μόνη μου. Α, καλά, μη μου πεις πως δεν θα κερνούσες όλο για τον εαυτό σου. Το έχεις, ε? Ποιο? Το κοκόντε. Καλά, μα το πάρεις όλο μόνο σου, σε βλέπω με σωτυχία. Τι είναι εδώ, αυτά είναι κουραπιέδες. Άσε ρε θείο που μας το παίζεις και νεοκόρος, εκεί μέσα έχει πάνω από 3 κιλά κοκαίνη. Τι κοκαίνη, Παναγία μου? Πώς κάνεις έτσι, χαρά μου? Τι πώς κάνω έτσι, χαρά μου? Σε λίγο έρχονται τα πεθερικά μου. Και τα πεθερικά στο κόλπο. Αυτό ήτανε, πάει ο γάμος μου, θα διαλυθεί πριν κλείσει η εβδομάδα. Αυτά μωράει το παιδό. Να το σκεφτώσουν, α, πριν μου καλέσεις εδώ τη μισή Μπογκοτά. Και βίζιτες, α? Ποιες βίζιτες, μαντάμ? Εγώ, καλή ώρα. Κατάλαβα, είστε. Εσύ τι λες? Σου κάνω για ιδιαίτερα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Σηκωθείτε. Σηκωθείτε, ντυθείτε, ντυθείτε. Άστα αυτά, κορίτσι μου. Ντυθείτε, σας παρακαλώ πολύ. Ντυθείτε. Αδειάστε μου τη γωνιά σας, παρακαλώ πολύ. Και πάρτε και αυτό το διάολο μαζί σας. Είσαι καλά που θα το πάρω εγώ μαζί μου? 20 χρόνια το λιγότερο θα πάω. Άσε που έχουν χώσει μέσα όλους τους καλούς δικηγόρους. Φυσικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Αλταμούρας. Στο 601, στον έκτο. Ευχαριστώ. Πολύ κοινωνικός. Αυτός ο Αλταμούρας. Απαπα, τι λες ρε Δόλια? Ναι, όπως τα ακούτε, όπως το ακούτε. Παντρευτήκαμε κρυφά, γιατί οι γονείς της Μερούλας είναι και λίγο παράξενοι. Το μάθανε όμως και ζητήσανε να με γνωρίσουν. Ήρθα λοιπόν εγώ από τη Σαχάρο, έκλεισα ραντεβού σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο. Μήπως με δούνε με καλύτερο μάτι και μας αφήσουν την ησυχία μας, καταλάβατε? Πουλάκι. Ανταυτού βρίσκομαι 5 λεπτά πριν τη συνάντηση με ναρκωτικά και βίζιτες. Ναι, ρε κόμπλα. Ναι. Θέλω να με βοηθήσετε, καταλάβατε. Γι' αυτό σας το λέω, να σας δώσω και το μεροκαματάκι σας εδώ. Μην το χάσετε. Όχι. Άμα δεν τα δουλέψω εγώ τα λεφτά, δεν τα παίρνω. Καλά. Τι θα κάνω εγώ με αυτή την πακετάρα εδώ, με αυτό το πακέτο εδώ εγώ? Να το πετάξουμε στην τουαλέτα. Ναι, μήπως μπορείτε να το πετάξετε εσείς που ξέρετε καλύτερα από αυτά? Πάμε. Έρα, θα μαστουρώσουν όλες οι κόπες του Βαλίρου. Αμάν, Παναγία μου, τα πεθερικά μου. Πώς κάνεις καλά έτσι, ρώτα, μπορεί να είναι το room service. Το room service, ναι, να ρωτήσω. Συγγνώμη, ποιος είναι, Παναγία μου? Η γυναίκα σου. Είδες, δεν είναι τα πεθερικά σου. Ναι, είναι η γυναίκα μου, ακόμα χειρότερο. Άνοιξε! Ναι, τώρα αγάπη μου, τώρα ανοίγω. Κρύψω και κρύψω. Ξέρω, στην τουλάπα έχω ξανακρυφτεί εγώ. Ναι. Ντυμένη να είσαι μέσα. Άνοιξε! Που την κρύβεις ρε την τζουλίτσα? Ποια είστε πάλι εσείς? Εσύ ποιος είσαι? Και τι θέλεις στο δωμάτιο του άντρα μου, που κρύβεσαι ρε? Βγες έξω, θα σου κάνω φάλαγγα! Για συγγνώμη, μαντάμ. Άστα συγγνώμη και λέγε. Λέγε, πού είναι ο άντρας μου? Πού είναι η τσούλα του και ποιος είσαι εσύ? Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι δεν είστε καμιά έκπληξη του πεθερού μου πάλι. Του πεθερού σου, μωρέ μου, λες, λέγε πού είναι ο άντρας μου. Πού να ξέρω, δεν τον ξέρω τον άντρα. Δεν ξέρεις, ε. Μόνη μου θα τον βρω, ρε. Μόνη μου θα τον βρω, όπου και να... Τον βρήκα. Για να είναι εδώ αυτό το πακετάκι. Εδώ είναι και ο άντρας μου. Κοιτάξτε. Νομίζω πως πρόκειται περί μιας τραγικής παρεξήγησης. Καταρχάς, εγώ πίστευα πως αυτό το κουτί μέσα έχει κουραμπιέδες. Λέγε, ρε χλεχλέ. Λέγε τι του έκανε στα ανθρώπου. Λέγε. Συγγνώμη, το τηλέφωνο. Μη μου λες εμένα, συγγνώμη. Σηκώσω το τηλέφωνο, μισό λεπτό. Άσε κάτω. Είναι η γυναίκα. Ωραία, θα είναι η γυναίκα σου. Σε παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου. Ναι, εγώ. Μια χαρά. Όλα καλά. Κλείστο για να στο δώσω να το φας, ε! Ακούω γυναικεία φωνή. Η γυναίκα που καθαρίζει είναι. Όχι, η γυναίκα που θα σε καθαρίσει είναι. Σκάστε επιτέλους. Σ' ακούω και λιγάκι ταραγμένο ή μου φαίνεται? Ναι. Καλά. Κλείνω και έρχομαι από εκεί. Να έρθεις, περιμένω. Ας το ρε. Επιτέλους μόνο. Λέγε τι έκανε στα ανθρώπου για θα βάλω τους μπράβους του και θα σε καθαρίσουν, ε! Συγγνώμη και πάλι, αλλά γιατί ο άντρας σας έχει μπράβους? Γιατί ο Μένιος μου έχει 5 νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα, 2 στην Εθνική Οδό και 1 στη Βαγδάτη. Αλλά αυτό το κρατάει για συναισθηματικούς λόγους. Ήτανε πολύ φίλοι με τον Σαντάμ. Συγγνώμη, μαντάμ! Ποια είναι αυτή? Ο δικός σου άντρας είναι ο Μένιος που έχει τα μαγαζιά. Ρε κέντα στον Άσο. Ποια είστε εσείς? Το τμήμα ηθών το βλέπατε? Σκάσε εσύ. Έσκασα μάλιστα. Ώστε
Εσύ είσαι το τσουλάκι που έχει ραντεβού με τον άντρα μου, ε? Δεν ξέρω τι μου λέτε, κυρία μου. Εγώ είχα ραντεβού με τον κύριο Σαλταμούρα. Ο Σαλταμούρας είναι ο άντρας μου, τσουλάκι. Συγγνώμη, εγώ είμαι ο τσουλάκης. Ο Σαλταμούρας, θέλω να πω. Έχω και ταυτότητα να σας δείξω. Α, την ξέχασα. Να έφυσα κάτω στη ρεσεψιόν. Όποιος και να είσαι, αν δεν μου πεις που είναι το κάθαρμα ο άντρας μου, θα σε καθαρίσω. Όποια και να είσαι, δεν θα προλάβεις, γιατί θα με καθαρίσει ο πεθερός μου, που ήταν και παλιός κυπαντζής. Και αν δεν προλάβει αυτός, θα με καθαρίσει η γυναίκα, μη μερούλα. Αν δεν έχω αυτοκτονήσει πρώτα. Μίλα, ρε. Λέγε τι έκανε στον άντρα μου για θα σε καθαρίσω. Σας παρακαλώ πολύ. Μίλα! Σας παρακαλώ, λέγε, με την κάνετε, κύριε. Άσε κάτω το ανθρωπάκι. Φύγε εσύ, μωρέ, από εδώ. Λέγε, λέγε. Σας παρακαλώ. Παναγία μου, αμάν. Τι να... Πώς κάνεις, παιδί μου, έτσι? Πάτησε στο τηλεκοντρόλ και άνοιξε τηλεόραση. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη της υγείας του γνωστού επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων Μένιου Σαλταμούρα, τα νέα είναι καλά. Ο 45χρονος επιχειρηματίας ξεπέρασε τον κίνδυνο και πήρε εξιτήριο μετά την ευνίδια εισαγωγή του στο νοσοκομείο με πρόβλημα στην καρδιά του. Ο Μένιος μου με πρόβλημα στην καρδιά. Καλή, πότε μπήκε αυτό στο νοσοκομείο με πρόβλημα στην καρδιά? Ο κύριος Σαλταμούρας, εξερχόμενος από το νοσοκομείο, δήλωσε ευδιάθετος και έτοιμος να επιστρέψει ξανά στις δραστηριότητες του. Αχ. Ευτυχώς καλά είναι ο αλήτης, το καλό. Δεν στα έλεγα. Ναι, παρακαλώ. Εσύ είσαι ηλίθιε. Εγώ, διατάξε. Ο Σαλταμούρας είναι ζωντανός. Non è possibile. Τι non è possibile, μωρικότα? Θα αφιζητήσεις τώρα και το δελτίο του Μέγκα? Μάλιστα. Μην εξάπτεστε, αφεντικό. Τι μην εξάπτομαι, ρε? Πήγαινε βρες τον και καθαρίσέ τον τώρα. Μάλιστα, πάω. Πού θα πας, μωρή γκουνιώτα? Στο ξενοδοχείο που έχει κάνει κράτηση. 127, 128, 129. Ταχυκαρδία είναι αυτό ή ταχυπαλμία, ρε κορίτσια? Ταχυκαρδία, σκάσε. Χάνομαι, Χριστέ μου, χάνομαι. Σκάσε, είπαμε, αγάπη μου. Πώς του μιλάς, καλέτσι του ανθρώπου? Τον ήξερες και από χθες. Εσύ να κοιτάς τα χάλια σου. Ήθελα να ξέρω τι σου βρήκε ο αλήτης. Γιατί, μαντάμ, έτσι και πουλήσω εγώ την ατζέντα μου, θα έχει να πορεύει τη Τατιάνα μέχρι να πάει ο γιος πανεπιστήμιο. Είσαι, αγάπη μου, μην τα ανοίξω. Που μόνο τα νύχια σου να δει κανείς, καταλαβαίνει τι φτηνιάρα είσαι. Σε σοβατζίτα κάνει. Σηκώθηκαν οι γούνες να χτυπήσουν το χουντάλα. 150, 151, σταματήστε, ρε κορίτσια, μετράω. Εσκάσει, αγάπη μου. Έλα, δώσε ένα 1500 να την κάνω. Εγώ θα στα δώσω εγώ. Στα δώσα και πριν, αλλά δεν ήθελες. Όχι, από την κυρία τα θέλω. Σιγά, μωρή, μη σου δώσω και 1500. Κάνα ένσημο και πολύ σου πάει. Συγγνώμη, ρε κορίτσια. Εδώ εγώ χάνομαι και εσείς τσακώνεστε για 1500 και έναν άντρα. Μισό λεπτό. Να ξεμαλιάσω πρώτα την κυρία και μετά θα ασχοληθώ μαζί σου. Ναι, για κότα. Δεν κοτάω, μωρή κότα. Άστο, δεν κοτάς. Όχι, κοτάω, άσε με. Τώρα θα σου πω εγώ χωρί με τον άντρα μου. Τώρα. Αμάν, οι κουραμπιέδες. Παρακαλώ. Στο 601. Ευχαριστώ πολύ. Τόσο δεν τρέπεσαι. Στα μούτρα σου, καλή μου. Συγγνώμη λίγο. Κοίτα, και τι παραπάνω μωρέ έχεις εσύ από μένα? Όχι, πες μου, αν έχεις κάτι παραπάνω, πες το μου. Κοίτα, κακή δεν σε λες, αλλά είσαι πολύ σπιτική, αγάπη μου. Συγγνώμη λίγο. Κοίταξε, τόση ώρα προσπαθώ να το παίξω πολιτισμένη όπως τα ζευγάρια στο κουσκούς, αλλά μέχρι εδώ, έτσι. Συγγνώμη και πάλι το ποδαράκι σας λίγο. Έλα, εσύ. Μα ζάλισε, συγγνώμη και συγγνώμη. Μα τι να κάνω, δεν μαζεύεται αυτά. Τα κομμάτια πια. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, τώρα. Ναι, ρεσεψιόν. Από το 601 παρακαλώ. Μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου στείλετε μια ηλεκτρική σκούπα? Όχι, χωρίς την καθαρίστρια. Δεν τη θέλω, χρυσέ μου άνθρωπε, την καθαρίστρια. Μόνη της, τη σκούπα θέλω. Μόνη, ολομόναχη, ναι. Ορίστε. Κοίτα εδώ χάλια, κοίτα. Στην κερατού πέστα. Να, μωρή. Μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο, να δούμε τι θα κάνουμε. Σταυρό μας τα κάνουμε. Έλα, παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι? Καθαρίστρια θα είναι. Καθαρίστρια, καλέ. Ούτε οι άντρες δεν έρχονται μαζί μου τόσο γρήγορα. Ποιος είναι, παρακαλώ? Καμαριέρα. Αμάν, Παναγία μου! Ποιος είσαι, ρε? Δεν ζητήσαμε επιστολή, κύριε. Ηλεκτρική σκούπα ζητήσαμε. Πού είναι ο Σαλταμούρα, ρε? Πού είναι ο Σαλταμούρα, ρε, εξαρτηλά? Εγώ είμαι ο Σαλταμούρας. Ωραία. Πού θέλω να σε πυροβολήσω, θα τελειώνουμε. Η Μάλτα, αλλά πού να τρέχουμε τώρα? Μπα, πρόσεξε, με εκνευρίζεις. Με εκνευρίζεις! Αστραχάν! Έλα μου. Εσύ ψάχνεις τον άλλο Σαλταμούρα, ε? Ναι, πού είναι να τελειώνουμε? Όλοι αυτό ψάχνουμε. Αλλά άμα σε ενδιαφέρει, αυτή εκεί χαμηλοπατούρα είναι η γυναίκα του. Μωριά, είσαι το διάολο. Πάντως πριν λίγο βγήκε από το νοσοκομείο. Ναι, το ξέρω. Εγώ τον έστειλα.
Αλλά πού είναι ο Σαλταμούρας τώρα? Μη ρωτάτε την κυρία, αυτή απαντάει μόνο στην ερώτηση πόσο πάει. Λοιπόν, για τελευταία φορά ρωτάω, πού είναι ο Σαλταμούρας? Πού να ξέρουμε, κυρία μου, τράβα στη βέφα, να σου φτιάξει μια φανουρόπιτα, να την τάξει τον Άγιο να σου πει. Κάνουμε και πλακίτσα, κάνουμε και πλακίτσα! Άσε καλέ κάτω τον άνθρωπο, εσύ ποιος είσαι? Ο πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων του Αρσακίου. Λοιπόν, εγώ μιλάω. Εγώ ρωτάω. Κλασικός άντρας. Εντελώς αγάπη μου, εμένα θα μου πεις. Έλα δώσε. Εγώ, πάλι. Λοιπόν, και τώρα θα ασχοληθούμε με σένα. Τρυφερά. Άμα μάθει ο Σαλταμούρας ότι κρατάω τη γυναικούλα με ένα πιστόλι στον κρόταφο, θα ριβάρει. Τώρα ψώνησες από σβέρκο. Λοιπόν, αν δεν πείτε σε τρία δεύτερα που είναι ο Σαλταμούρας, το αίμα της... Μιράντα, χάρηκα. Κι εγώ, τι μου κάνετε? Τώρα να σας πω καλά ψέματα, ναι. Το αίμα της Μιράντα, σωστά. Σωστά, Σαλταμούρα Μπιμπικίδου. Το αίμα της Μιράντα, Σαλταμούρα Μπιμπικίδου, θα χυθεί στο χαλί. Όχι στο χαλί, παιδιά. Τόση ώρα πιάστε και μέσα μου να καθαρίζω. Σκάσε όλοι! Σκάνουμε και εσύ. Μάλιστα, έσκασα. Παιδιά, ολομένα βάζτε, ολομένα, την τύχη μου μέσα. Ας το ρέμπο, θα ανοίξω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, μαντά. Παιδιά, εγώ δίνω το σήμα, περιμένετε. Το σήμα εγώ, εδώ. Έλα, έλα, Σίγκη, έλα. Καλησπέρα σας. Πού σκουπίζουμε? Πουθενά. Δώσε τη σε εμάς. Μα τι λέτε τώρα? Έλα τώρα, είναι λεφτά αυτά που παίρνει η κοπέλα, την ταλαιπωρούμε κιόλας. Αφήστε τη σκούπα, παρακαλώ. Περάστε έξω, αφήστε τη σκούπα σε εμάς. Εσείς γιατί είσαστε κατά? Πω κάτι σου είπα, άνθρωπος. Δεν το πήγα να με θίξει. Βάλε το μανιάτικό σου μέσα, εσύ βάλε το μέσα. Είναι αυτό καλέ. Πούδρα. Ζάχαρη. Πούδρα ή ζάχαρη. Αμ' αγάπη μου, Μενεγάκη, δεν γίνεσαι. Γεννιέσαι. Είναι ένα νέο είδος πούδρας που έχει ως χημική βάση και στη ζάχαρη. Θα σε πάρει εσένα. Αμ' αυτό είναι το πρόβλημα. Τον πήρε μία και τώρα περιμένει τα πεθερικά του. Τι, περιμένουμε και πεθερικά? Ναι, περιμένουμε και πεθερικά. Και είναι η πρώτη φορά που θα με δούνε. Και θα αφήσω και τις καλύτερες εντυπώσεις. Περάστε μητέρα, περάστε πατέρα, πάρτε κουραπιά άμα θέλετε. Από εδώ να σας γνωρίσω τους φίλους μου. Μία πόρνη, ένας πληρωμένος δολοφόνος και η γυναίκα ενός νονού της νύχτας που τυχαίνει να έχει το ίδιο επώνυμο με μένα. Σαλταμούρας, στο διάλογο. Μεταξύ μας τώρα είναι να μην σου τύχει. Όχι, θα το πεις. Πες το εσύ. Στα 601, στον έκτο. Πού ξέρετε τι θέλω? Έχω ένστικτο, κυρία μου, τον κύριο Σαλταμούρα, δεν θέλετε? Μάλιστα. Άμα σου λέω εγώ, τζάμπα, είμαι στα ψηλά. Τόπα, βγες! Εκεί, λίγο δεξιά. Πολύ πιασμένος εσύ, μωρά, αδερφάκι. Γιατί άραγε? Τι κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Εγώ πάντως δεν φεύγω από εδώ μέσα αν δεν έρθει ο Σαλταμούρας. Παιδιά, αυτή συνέρχεται. Θα σκουπίσει κανένα στο πάτωμα ή θα περιμένουμε να συνέλθει τελείως? Ρε λάμπη, κάν τον αλάμπη. Έλα ρε αγόρι μου, γιατί εγώ εδώ πέρα έχω λιώσει από το μασάλ. Οκ. Ρούπι εσύ, ε. Το συζητάς, πού θα βρω καλύτερα? Πάντως, έχει πολλή δουλειά εδώ μέσα. Κουνιέται, καλέ αυτή, κουνιέται. Έλα, πιάσει από εκεί να την πάμε στο μπάνιο. Μεγάλα να σου πω, Λουφάρης. Έλα από εδώ να πάρω εγώ το πολύ. Μισό λεπτό, κυρία μου, μισό λεπτό. Εντάξει.
Ποιος είναι πάλι το κερατό μου? Αυτή τη φορά είναι σίγουρα τα πεθερικά μου, ρε Λάμπη. Έλα μου. Πυροβόλησέ με, ρε αγόρι μου. Μην κάνεις έτσι, αγάπη μου. Θα τους κεράσουμε ένα λουκουμάκι σύρου. Αλβάρο ντε Μιράντα Ντενέτο θα σε βλέπουνε μετά. Ανοίγω. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ, καλησπέρα. Α, εδώ είσαι. Α! Ποιος είσαι? Room service. Η δικιά σου? Not bad. Θα πιάνε και 1200 ευρώ αυτή. Στράτο, ποιοι είναι όλοι αυτοί? Αγάπη μου, να σου εξηγήσω. Και ποια είναι αυτή που είναι ντυμένη σαν πόρνη? Όχι, μαντάμ. Εγώ είμαι η πόρνη. Α, τι! Στράτο, τι γίνεται εδώ μέσα? Μη! Πόπο, αυτό είναι που λένε έπεσε στα ναρκωτικά. Τι είναι αυτό, καλέ? Κουραμπιέδες. Και γιατί πικρίζει έτσι? Μη το βάζει στο στόμα σου. Μη. Όχι, είναι χαλασμένη ζάχαρη. Μη. Τι γίνεται εδώ μέσα, Χριστούλη μου? Excuse moi, madame. S'il vous plaît. Οκ. Όλα είναι under control. Μαμάμ, μη μου τα κάνετε αυτά, μαντάμ. Στα 601 πας? Μάλιστα, πού το καταλάβατε? Άντε, πάμε μαζί και εγώ εκεί πάω. Όπως θέλετε. Βρε, κάπως δεν θυμάμαι εγώ εσένα. Μήπως καθόμασταν στο Καραϊσκάκι μαζί στο μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Δεν νομίζω. Μήπως έκανα τσοντάδικο στην Ομόνοια? Μπα, δεν το βλέπω. Μήπως το γάμο της Κιμ και του Μάκη? Μπορεί. Δεν ήμουνα, βρε. Άντε, πάμε. Άι, συχτήρι με στα πόδια μου όταν φλερτάρω! Παίρνεις εύκολα, ε. Σαλταμούρας, το κλειδί μου σας παρακαλώ. Πώς είπατε? Σαλταμούρας, είπα, ξύπνα. Έχω κάνει κράτηση την κόκκινη σουίτα. Άργησα λιγάκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσατε λιγάκι. Δεν φαντάζομαι να τη δώσετε σε άλλο. Όχι, μα τι λέτε τώρα, προς Θεού. Μανώ! Παρακαλώ, παρακαλώ. Οδείξε σε παρακαλώ τον κύριο Σαλταμούρα στο δωμάτιό του, στο 601. Στο 601. Ξέρω. Κοιτάξτε την παρεξήγηση αμέσως και βάλε τον άλλο Σαλταμούρα στην πράσινη. Σβέλτα. Σόλτο! Κάτσε, αγάπη μου, όλο μπροστά μου. Τι έγινε, παιδιά, τι κάνει η μικρή? Τίποτα, μόνο γελάει. Να της δώσετε μεθαδόνα στα νιάρι. Καλά, τέτοιο σούργελο δολοφόνο δεν έχω μα τα δει. Αγάπη μου, έτσι παρατάνε το όπλο τους από εδώ και από εκεί. Είναι που έφυγα το πρωί από το σπίτι χωρίς να πιω καφέ. Έλα, αγάπη μου, έλα. Έλα, σε βάλω λίγο να ξαπλώσεις. Γιατί δεν ξαπλώσω, καλέ, μια χαρά είναι. Αυτή είναι σίγουρα τα πεθερικά μου. Βάλε στην καμαριέρα μια εφημερίδα. Πού έχει τώρα εφημερίδες, πού έχει εφημερίδες? Εκεί. Ο Σταμάτης, μπράβο αγάπη μου, εσύ τον έφερες? Ναι, εγώ τον έφερα, αγάπη μου, εγώ. Σταμάτη, ποιος είναι ο Σταμάτης, ρε παιδιά? Θα ανοίξει κανείς καμιά ώρα? Κανονικά πρέπει να ανοίξει η κόρη τους. Έτσι όπως είναι αυτή τώρα, μόνο το τριώδιο μπορεί να ανοίξει. Κύριε Χαραλάμπη, ανοίξτε εσείς. Ανοίγω, κύριε Ευστράτη, ανοίγω. Ζανέτε εσύ. Ξέρω, στην ντουλάπα. Κυρία Μιράντα, δεν πάτε να κρυφτείτε κι εσείς? Δεν είστε καλύτερα ντυμένοι? Πάω την τύχη μου, πάω. Τελείωνε. Κράτα. Ανοίγω. Οκ. Σταμάτη, μη μου αφήσει σημάδια και τα δύο άντρες μου, Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Πού είναι αυτή? Ποια είναι αυτή, μαντά? Η μοσχάρα, χρυσέ μου, που σας έστειλα να καθαρίσει. Μια ώρα λείπει εδώ, λουφάρι. Όχι και λουφάρι, καλέ η γυναίκα. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Τι, με την εφημερίδα στην πολυθρά? Κάτσε, χρυσέ μου, με το κορδόνι. Μη! Κάνε παραπέρα, ρε. Σταμάτη, μη φεύγεις. Τι κάνεις εδώ, μωρή? Τι κάνεις, δεν τρέπεσαι τόσο κόσμο, μωρή, και κάψεις και διαβάζεις εφημερίδα στην πολυθρόνα? Μην την πειράξατε, εμείς τη βάλαμε να ξεκουραστεί. Καταλάβατε? Α! Γιατί είναι δεμένη αυτή? Εσείς τη δέσατε ή σας το ζήτησε? Γιατί τα κάνει κάτι τέτοια για να λουφάρει? Δώστε μου 5 λεπτά και θα σας τα εξηγήσω όλα. Συγγνώμη, εσείς τα ξέρετε. Ο τύπος που ανέβηκα μαζί του, πού είναι? Ο Σταμάτης. Από εκεί. Να είμαι κι εγώ, με ζητήσατε? Αμάν ο ντίλερ! Ώστε μου είπες ψέματα τσογλάνη ότι είσαι ο Σαλταμούρας, Κύριε, δεν σας είπα ψέματα, τσογλάνης είμαι. Ο Σαλταμούρας είναι, η αλήθεια λέει. Φέρτε το πράγμα, ρε. Γρήγορα! Τι έπαθε αυτή? Τα βιάστηκε. Όλοι το παθαίνουν σήμερα. Τόση βία στην τηλεόραση και ακόμα να συνηθίσουν. Λοιπόν, φέρτε το πράγμα γρήγορα. Μην αρχίζω και σας κόβω όλους φέτες για σαν τον Μπριάν, έτσι! Σνίτσελ είναι, βλάχο! Αμάν, τι έχουμε εδώ? Put the coat down slowly. Πρέα πάγαινε μου. Να σου πω, σε μένα θα μιλάς με σεβασμό, δέος και ταπείνωση. Ξέρεις ποια είμαι εγώ? Η γυναίκα του Σαλταμούρα, του πραγματικού. Αν εσύ είσαι η γυναίκα του πραγματικού Σαλταμούρα, τότε εγώ διδάσκω ορθοφωνία συντενής. Δεν μου ακούγεται παράλογο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Κάνες την πάντα, ρε. Λοιπόν, φέρτε το πράγμα, μην αρχίσω να σας ξεκυλιάζω έναν, ναι. Φοβάμαι ότι οι αποστάσεις δεν είναι με το μέρος σου.
Γιατί ρε λαχανόμαγκα? Γιατί για να με ξεκυλιάσει θα πρέπει να με πλησιάσει. Ενώ εγώ από εδώ σου ανοίγω το κεφάλι στα τέσσερα. Ε? Απίστευτο. Σιγά μην είναι αληθινό αυτό. Δεν είναι. Τώρα τι λες, είναι ή δεν είναι? Αγάπη μου, το άκουσες το παλόνι που έσκασε? Γιατί κάνει πεντά λεπτά αυτή ρε παιδιά? Α, στο δόλιο. Γλίστρισε και έπεσε μέσα στο... Μην πεις ότι αυτό είναι... Ναι. Μέσα στο ξενοδοχείο, τέτοιο πράγμα. Ναι. Και από τότε φωνάζει σταμάτιου, σταμάτιου και γελάει. Σταμάτιου! Σταμάτιου! Πώς έγινε δηλαδή αυτό? Τώρα θα λυθεί κάθε παρεξήγηση. Μάλλον βέβαια πρέπει να πρόκειται για συνωνυμία. Αλλιώς τι? Αλλιώς μιλάμε για απάτη και πλαστοπροσωπία. Οπότε εδώ τον λόγο τον έχει η αστυνομία. Άσε τώρα πουλάκι μου την αστυνομία στην ησυχία της. Πού να μπλέκεις? Εγώ για σένα τον λέω. Για μένα. Γιατί? Γιατί οι μπάτσοι δεν δίνουν μπουρμπουάρ. Προχώρα τώρα. Η πόρτα γιατί είναι ανοιχτή? Μάρο! Α, ο Μάνος. Μιράντα! Ο άντρας μου. Ο Σαλταμούρας ο κανονικός. Ναι, ο δολοφόνος. Ο Μένιος Σαλταμούρας. Ναι, εσείς? Ζανέτ, βίζιτα, χάρηκα. Καθήκη. Μιράντα. Κύριε Σαλταμούρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ο Μίκης. Μάλιστα. Το πράγμα. Η Μερούλα. Εδώ, πού να σταμάτης. Η Βέτα. Έτσι τη βρήκα. Χαίρο πολύ. Σαλταμούρας. Παρομοίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται ο κύριος Σαλταμούρας? Στο μεγαλύτερο ασφαλώς, το 601. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε αυτό. Γιατί με τόσο κόσμο που έχει καλέσει απόψε είναι το μόνο που τους χωράει. Μάλιστα. 601 είπατε. 601 είπατε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έλα παιδιά, λίγο ήσυχα αν θέλετε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, επ' ευκαιρία της συγκέντρωσής μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορεί το ξενοδοχείο μας να μην περνάει τις ένδοξες μέρες του παρελθόντος, αλλά φωνιάδες και ναρκωτικά εδώ μέσα δεν έχουν ξαναμπεί. Τι λέει καλέ, μπορεί να θυμάσαι την άλλη φορά. Σκάσε βρε, δεν τις παρούσες αυτό. Λοιπόν, για να τελειώσει το πανηγυράκι αυτό, θα καλέσουμε την αστυνομία. Παιδί, πάρε την αστυνομία. Ποια αστυνομία? Σήκω να αρχίσεις να μάθεις να περπατάς. Να συνηθίσεις. Σε λίγο έρχεται η μαμά και ο μπαμπάς. Ωραία, και μετά θα πάμε στο μπαρ να βρούμε όλοι μαζί το σταμάτη. Συγγνώμη, Δεσποινής, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι? Πάντω, συγγνώμη, Χρυσέ μου. Με βλέπεις, μπορώ να τους κουλαντρήσω? Ωραία, λοιπόν, ως εδώ. Γεια σκάστε όλοι! Αν δεν το έχετε καταλάβει, εδώ μέσα είναι το δωμάτιό μου που μου το έχετε κάνει. Άντρο ακολασίας. Αυτό. Όπου να είναι έρχονται τα πεθερικά μου. Παίζεται η ευτυχία μου, ρε. Το καταλαβαίνετε? Ή θέλετε να πάρω κανένα όπλο και να αρχίσω να πυροβολάω αδιακρίτως? Σας βαρέθηκα. Σας βαρέθηκα όλους. Και την κυρία εκεί με τα κέρατα και τα ναρκωτικά και τις βίζιτες της άλλης κυρίας και αυτό εδώ το βλαμμένο που μου το παίζει φωνιάς. Are you talking to me? Και αυτό εδώ το dealer. Αμάν. Τον ηλίθιο που παρατάει τις κουραμπιέδες όπου βρει. Και το σταμάτη! Μην του σταματήσω τη ζωή και αυτή εδώ την καμπαριέρα που δεν κάνει τη δουλειά της! Α, δεν θα τα βάλετε τώρα μαζί μου! Σκάσε! Να ορίστε, ήθελε το αυτό τους για να σκάσει. Τι θα πω ρε τώρα στα πεθερικά μου που θα δουν την κόρη τους χάλια! Άντε πάλι! Είχατε δίκιο που δεν με θέλατε για γαμπρό, πάρτε τη και καλή αποτοξίνωση! Μάλιστα, συγγνώμη. I'm terribly sorry. Λοιπόν, μαζέψτε τα μπογαλάκια σας, τα πράγματά σας, τις γυναίκες σας, τα ρούχα σας, τα πιστόλια σας και να εξαφανιστείτε όλοι σας σε ένα λεπτό. Συγγνώμη. Και να πάψουν να πηγαίνω έρχονται εδώ μέσα υπάλληλοι του ξενοδοχείου. Άντε. Έλα τώρα εσύ. Καλέ, ηρέμησε λίγο, για κοίτα καλύτερα. Σου φαίνονται υπάλληλοι του ξενοδοχείου? Οπα.
Εμένα τώρα για πεθερικά μου φαίνονται. Λέω εγώ τώρα. Άντε, καλώς τα δέχτηκε, Σπάρτακε. Με συγχωρείτε, Δεσποινή, εσείς είστε εδώ οι υπεύθυνοι του. Ναι, εγώ είμαι η υπεύθυνη του που να μην ήμουνα. Και ποιος από όλους αυτούς εδώ μέσα λέγεται Σαλταμούρας? Α, μεγάλη επιτυχία. Πάνω από τους μισούς στο δωμάτιο. Μητέρα. Θα δωραπείς του! Τι είναι, μητέρα, τι να μου πει. Εγώ είμαι. Ο Στράτος. Ο άντρας της Μέρης. Και η κόρη μου πού είναι? Εδώ είναι. Πού είναι? Πού είναι, ρε παιδιά, η κόρη? Μέρη. Πού είναι, Μέρη, η μητέρα? Μέρη, πού είναι? Μέρη, έλα, ήρθε σαν μας με μια φίλη του. Πού είναι το παιδί μου, βρε κανάλια? Πού είναι η κόρη μου, βρε λούστρο? Και ποιοι είναι όλοι αυτοί εδώ μέσα? Και γιατί κράτηκες προηγουμένως όπλο, πες μου. Αν μου πείτε ότι βαστάτε τα χάπια σας πάνω σας, θα σας απαντήσω. Τι να μου απαντήσεις? Καλέ, καλέ, ελάτε. Η Μερούλα είναι τα νάσκελα στο μπάνιο. Α, στο μπάνιο, παιδί μου. Νάσκελα είναι. Ήρθε, Μέρη, ήρθε. Παιδί μου, αγάπη μου. Καλά, πολύ σε γλαμάρα αυτό το ξενοδοχείο, το μπάνιο είναι ανάποδο. Τι σου κάνανε, παιδί μου, και βλέπεις το μπάνιο ανάποδο? Τι σου κάναν? Μόνη της το έκανες, δεν... Σκάσε σε κουμούνι, πού να σταμάτησε? Θα τους φορά βλέπω άνθρωπος αυτά τα χάλια, ρε παιδιά. Δεν πηγαίνετε σε κλαμπάκια φαίνεται. Όχι, όχι. Τι σου κάνανε, πουλάκι μου, να την προλαβαίνω? Τίποτα, καλέ, τίποτα, απλά εδώ. Λέγεται, ρε παλιό κουκουέδες, τι του κάνατε του παιδιού μου, ε? Τίποτα, καλέ, πατέρα, τίποτα. Απλά πίναμε λίγο, ανοίξαμε και κάποιες σαμπάνιες εδώ με τα παιδιά. Με συγχωρείς, δηλαδή, όλοι αυτοί είναι φίλοι σου? Όχι, καλέ. Neighbors, γείτονες, μπήδαμε φως και μπήκαμε. Δεν την πάτησες, ρε! Την πάτησες ναρκωτικά να μας κάνει! Όχι, το πάσω, όχι, το πάσω. Τασάκι, το τασάκι είναι πλημέλημα, το βάζω κακούργημα. Μίλα, ρε! Παρακαλώ. Όχι. Τίποτα, καλέ, μητέρα. Δεν με πιστεύετε, την αλήθεια λέω. Πετάξτε μου το βάζω αν δεν με πιστεύω. Πάντα! Όχι, όχι, το βάζω, κυρία μου! Όχι, το βάζω, έχει το πόδια! Όχι πάλι, ρε παιδιά! Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί το βάζω μέσα δεν έχει νερό και έχει άσπρη σκόνη, ε? Γιατί φάγαμε τα λουκούμια. Μπράβο. Τι ψκάσε, ρε. Ζάχαρη είναι κυρίως άχνη από τα λουκούμια για να διατηρούνται τα λουλουδάκια περισσότερο καιρό. Δεν παίζεσαι, ρε παιδί μου, δεν παίζεσαι. Ξέρω. Θα σκάσεις, γείτε. Εσύ σιγάρε. Αυτό σιγάρε, παιδιά. Σιγάρε, παιδιά. Σαλταμούρα, κάτσε ίσια γιατί μετράει το χέρι μου! Να κάνω το αντορμάς μου, η Λούλα! Δεν είπε Λούλα, ρε! Πήγαινε από τα το τρέχα! Πάω, πάω! Σταμάτη! Έλα! Κι άλλο μπαλόνι! Μίλτο! Μίλτο! Ρε Μίλτο! Τι έγινε, παιδί μου, και φωνάζεις? Ρε, συμπάρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Πάνω σφάζονται. Έχουν αρχίσει και πέφτουν πυροβολισμοί. Μόρ, δεν πάνε να κόψουν το λαιμό τους κάθε φορά τα ίδια. Να γινόμαστε ρεζίλες αρχές. Άμα δεν υπάρχει πτώμα, εγώ την αστυνομία δεν την καλώ. Εσύ! Εσύ φταίς για όλα. Εσύ φταίς, καθήκη. Αν δεν είχες φέρει μέσα αυτό το κολόπραμα, το κολοπακέτο, δεν θα γινόταν τίποτα. Τι φταίω εγώ, μωρέ. Εγώ διαταγές εκτελούσα. Ρε παιδιά, λίγος πολιτισμός, anyway. Για κάθε σημάδα τώρα, όλοι. Για κάθε σημάδα. Τι κάνεις εκεί, ρε? Τώρα θα σε σκοτώσω, ε. Τώρα δεν θα στοχίσω, Σαλταμούρα. Το υπόσχεσαι, ρε άχρηστε. Look at me. Look at me. Τώρα θα πεθάνεις κάθαρμα που μου θέλετε σκεβίζητες. Να. Αν δεν ήθελα βίζητες, εμείς οι δυο δεν θα είχαμε γνωριστεί ποτέ. Α, συνάδελφος τελικά, ε, είπα κι εγώ τόσο ξανθώ για το τίποτα. Easy, my friend. I kill you. Με το ένα, με το δύο. Τι έγινε, ρε παιδιά, που το όπλα? Εδώ! Δραμάνι, κι άλλο μπαλόνι! Πέσε. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω τώρα αυτό εδώ το όπλο, θέλω τα 15 λεπτά δημοσιότητας που μου αναλογούν. Μπορώ! Ωραία, μίλα, αλλά άλλο ένα πάμε εδώ μέσα και η σουίτα θα πάει για ανακαίνιση, το λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι από καρδιάς. Τι θα πει? Τι να πει? Ότι το εσώψυχο το υποπτεύεται αδιάλειπτα, καθώς επιβάλλει την ημιθανή θλίψη των ωρών που δεν ήρθαν. Τι σχόλιο έχεις τελειάσει, μωρή? Πολιτικό της νομικής, εσύ. Αρχαιολογικό. Παπαρηγοπούλου. Παπαρηγοπούλου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Αυτή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτή εδώ η γυναίκα που είναι ξαπλωμένη σε αυτό εδώ το κρεβάτι και φωνάζει συνέχεια σταμάτη είναι ό,τι αγαπάω περισσότερο στη ζωή μου. Παντρευτήκαμε κρυφά. Μην παίζει με αυτό. Αλλά οι γονείς της δεν ήθελαν αυτό το γάμο γιατί δεν με θεωρούν πετυχημένο. Και πρέπει να τους πείσουμε για την αγάπη μας. Κανονίσαμε λοιπόν για μια εκ των υστέρων γνωριμία εδώ, αλλά ένα λάθος από μια διπλοκράτηση στο δωμάτιο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
κάνα πασατέμπο, ρε παιδιά. Έλα, ίδια. Λίγο σέβας, anyway. Λοιπόν, ακούστε με, σας παρακαλώ. Όλοι πέρασαν από εδώ μέσα απόψε. Dealer ναρκωτικών. Φωνιάρες. How do you do? Πόρνες. Γεια σας, τι μου κάνετε? Νονή της νύχτας. Χάρηκα. Με τις συζύγους τους. Καθαρίστριες. Όχι καθαρίστριες, καθαρίστρια. Υπεύθυνη ορόφωνη. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ είναι η πρώτη φορά που τους βλέπω στη ζωή μου και δεν θα τους ξαναδώ ποτέ. Και καταλήγω. Πατέρα, μητέρα. Μητέρα, πατέρα. Ξέρω ότι θα θέλατε έναν άλλον για άντρα της κόρης σας, για γαμπρό σας, πιο πετυχημένο και καλύτερο από μένα. Όμως εγώ, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την αγαπώ πολύ και θέλω να την κάνω ευτυχισμένη. Το μόνο που ζητάω είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Πάρ' το καλυμπάδι! Μπράβο! 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 Έλα καλέ, πείτε του ναι να πάμε σπίτια μας. Μισό! 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 Θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες. Όχι το κερατό μου, πελάτη δεν θα σταυρώσω σήμερα. Λοιπόν, εγώ παιδί μου, άντρα, δεν θεωρώ αυτόν που τα βόλεψε με την τύχη του. Αλλά αυτόν που διαχειρίστηκε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια την ατυχία του. Έβγαινε, μου. Έβγε. Έχεις τη δεύτερη ευκαιρία που σου ανήκει. Και θέλω επίσης να σου πω. Άντε, σκουπιστείτε τώρα να την κάνουμε, γιατί έχω και μια καριέρα να κοιτάξω, ε! Να σα ζήσουν. Τι θέλεις, μωρή, κι άλλο καμιά. Καθήκη! Καθήκη! Εδώ! Τι είναι, μάνα μου? Δώσε στην κοπέλα τα λεφτά της. Αφού δεν έκανε τίποτα, μάνα μου. Μίλησα. Καλώς έλα, πάντων. Έλα, δώσε! Καλώς πάντων. Σε καλή μαριά. Ευχαριστώ. Φτάνει, φτάνει. Δεν σε είχα κόψει έτσι. Συναδελφική αλληλεγγύη, αγάπη μου. Έλα, πάμε. Άντε, παιδιά! Διαλυθείτε ησύχως και μην ξεχάσετε να πάρετε και τα παιδιά σας με το πέρας της λειτουργίας, ε! Σε δούμε κάτω, αγόρι μου! Μάλιστα, μαμά! Πάμε, ρε μαμά, ξεχάσαμε το σταμάτη! Κάσε επιτέλους με το σταμάτη! Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο σταμάτης, πάμε! Σους, μη φωνάζεις το παιδί μας! Έλα, αγάπη μου, κάτω θα δούμε την παρέτηση, μας περιμένει! Έλα, Παλαμά! Ρίξε το όπλο! Στο δίνω, γιατί για να το πάρεις δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ, ρε Στράτο. Αλλά δες με. Αλλάζω. Αλλάζω. Τσάω. Άντε μωρή, πάμε κι εμείς γιατί έχουμε και δουλειές. Πάντως, κακώς έκανες και ασχολήθηκες με ένα πρεζάκι. Τι την ήθελες, δεν την είδες ότι είχε πέσει μέσα στα σκληρά? Έλα αγάπη μου που μου έχεις και άποψη. Και Στράτο, εσείς δεν θα κατέβετε κάτω? Θα κατέβω να μαζέψω πρώτα τα πράγματά μου και μετά. Α, τι μαζεύετε και τα πράγματά σας μόνος σας? Θα φτιάξεις που είστε. Να μας ξανάρθετε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε άχρηστε. Κάτι τέτοιες αχλαμάρες κάνεις και με έχεις κάνει ρεζίλη σε όλη την Καλαμάτα. Εντάξει, Στράτο, έγινε ένα λάθος. Συγγνώμη και πάλι. Λάθος. Συγγνώμη, να ζητήσεις από τον πατέρα ρεζίλη της Μεσσηνίας και να του πεις πως χαθήκανε 3 κιλά πράμα. Εντάξει, έμεινε λίγη. Έμεινε λίγη. Σήκω πάνω τώρα. Σήκω πάνω και να ξέρεις ότι είναι η τελευταία φορά που σε καλύπτω. Όποτε ξανακάνεις πατάτα, θα λογοδοτήσεις όλη τη φαμίλια. Κατάλαβες? Εντάξει, Στράτο, εντάξει. Κι αν ποτέ μάθει κανείς πως είμαστε αδέρφια, θα σε πάω. Λέω. Θα σε πάω στο Brokeback Mountain. Και ξέρεις τι θα σου κάνω. Μάλιστα. Ξέρεις? Όχι. Μάζεψε τώρα αυτά που μείνανε. Μάζεψε και την παλίτσα. Και σε 3 λεπτά να σε κάτω. Ό,τι πεις, αφεντικό. Ό,τι πεις.